Χ. Lions, ορφέας Κομοτηνής, πραγματοποίησε επίδειξη μόδας στο ξενοδοχείο Chris & Yves στην Κομοτηνή για φιλανθρωπικό σκοπό για την στέγη αγάπης το απόγευμα της Κυριακής 9 Ιουνίου. Η επίδειξη έγινε με την υποστήριξη της ΔΚΠΑ Κομοτηνής και της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, καθώς έλαβαν μέρος και τα πιο γνωστά καταστήματα της πόλης μας. Η Βίκη που φοράει φόρεμα Tommy Hilfiger και παπούτσια Vans. Στο σημείο αυτό να πω ότι τα παπούτσια είναι από τα καταστήματα Zoo. Φοράει φόρεμα Max και πέντυλο Majoral και ο Γιάννης φοράει σύνολο Ποπόλη. Ο Αράμ και ο Δημήτρης. Αυτή την εκδήλωση που κάνουμε σήμερα αφορά για ενίσχυση της στέγης αγάπης που είχε δημιουργηθεί εδώ και 3 χρόνια και την συντηρούμε. Θα σας πω 2 λόγια για λαϊονισμό, να ξέρει ο κόσμος τι κάνουμε γενικώς. Πέρσι λαϊονισμός παγκοσμίως μετράει 100 χρόνια στην παγκόσμια δραστηριότητα. Έχουμε χαρά να πούμε ότι μέσα σε αυτά τα χρόνια είχε προσφέρει και στην τοπική κοινωνία πάρα πολύ. Η Λέσχη είναι πάρα πολύ δραστήρια ανεξάρτητα που είμαστε μικροί σε αριθμό μελών. Ξέρετε πολύ καλά ότι η πρώτη εκδήλωση μόδας που είχαμε κάνει με πρωτοβουλία της Λάιον Κοσμίδου Ζωή ήταν για αγορά διαφθασίμετρου, ο οποίο ακόμα και τώρα, εδώ και 4 χρόνια, εξυπηρετεί τα παιδάκια προσχολικής ηλικίας στην κοινωνία της Κομοτηνής. Και εδώ και 3 χρόνια όλη η δράση μας προσανατολίζεται προς ενίσχυση της στέγης αγάπης, η οποία είχαμε δημιουργήσει. Δράσεις των Lion είναι πάρα πολλά, δεν μπορώ να περιγράψω όλα, αλλά μία από τις μεγάλες δράσεις που κάνουμε τελευταία χρονιά, δεύτερη χρονιά, είχαμε αγοράσει με ενίσχυση των Διεθνών Lions μία κινητή μονάδα οφθαλμαδοϊκή, η οποία κάθε χρόνο έρχεται στην πόλη Κομοτηνής και μένει εδώ για 2 μέρες για δωρεάν μέτρηση παθήσεων ματιών των ηλικιωμένων κατά βάση. Αυτά είναι από μένα στις γενικές γραμμές, να μην κουράζω. Θα σας πει λίγο πιο συγκεκριμένα για τις δράσεις της Λέσχης. Χαρακτήρα, προσδιορίζοντας την άποψη της ιδιοκτήτριας κυρίας Μίτσα Παλασίγκο για την προσφορά στους πολίτες μας. Στο πλαίσιο της διαρκούς βελτίωσης της ποιότητας και των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πελάτες του, ενημερώνεται, σπουδάζει και προσαρμόζει για στην ενδυνάμωση των κόπων της οργάνωσης, τους οποίους θα είμαστε πάντα αρρωγοί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ Μίτσα και Γιώργο. Να θέλω να ευχαριστήσω τα μέσα της πόλης που για μια ακόμη χρονιά στηρίζουν την δράση αυτή, η οποία έρχεται για να υποστηρίξει τη λειτουργία της στέγης αγάπης. Μια στέγη για τους άστεγους της πόλης μας και όχι μόνο, ανοιχτή και για τους άστεγους και όμορων πόλεων. Διαγνώσαμε εδώ και χρόνια την ανάγκη αυτή και ήδη τα τελευταία 2,5 χρόνια που λειτουργούμε έχουμε βοηθήσει 8 άτομα, 8 συμπολίτες μας για 1,5 έως 1,5 χρόνο τον καθένα, ανάλογα με τις ανάγκες που είχε αυτός. Όλη αυτή η δράση γίνεται στα πλαίσια ενός συνθήματος που έχουμε, το υπηρετούμε. Υπηρετούμε την τοπική κοινωνία, υπηρετούμε την νεολαία, τα άτομα με αναπηρία που πάρα πολλά χρόνια βρισκόμαστε στο πλευρό τους, όπως ίσως τα γνωρίζετε. Υπηρετούμε τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας και της τέταρτης, γιατί πλέον έχουμε προχωρήσει. Και νομίζω ότι η δράση μας τα τελευταία 30 χρόνια, γιατί 30 χρόνια και ένα φέτος είναι, λειτουργεί η Λέσχη μας, είναι γνωστή στην πόλη, μας στηρίζει όλη η πόλη, αυτό θέλω να το πω, να ευχαριστήσω θερμά έναν τους συμπολίτες μας, αλλά και τους φορείς της πόλης, και το Δήμο και την Περιφέρεια. Έχουν δει το πόσο σημαντικό έργο επιτελούμε
και είναι στο πλευρό μας και με τη βοήθειά σας πάντα επιμένω να το λέω. Ένα τελευταίο που θέλω να πω. Η Λέσχη Lions Ορφέας Κομωτινής είναι ανοιχτή σε όλο τον κόσμο. Η πρόσκληση είναι να εγγραφούν νέα μέλη. Είμαστε στη διάθεσή τους να έρθουν να μας γνωρίσουν. Οι συναντήσεις μας είναι ανοιχτές και φυσικά και αυτό που κάνουμε τώρα είναι έτσι μια ανοιχτή εκδήλωση. Πάντα ανοιχτές συναντήσεις, πάντα ανοιχτές εκδηλώσεις, πάντα ανοιχτή στον κόσμο, ανοιχτή να δεχθούμε τα αιτήματα και να προσφέρουμε όπου αυτό απαιτείται. Και το κατάστημα Πολύμορφο σας δίνει έκπτωση 20% στις αγορές σας. Τα γυαλιά που φοράνε τα μοντέλα είναι από τα καταστήματα Optics Orchidides.